Venga, ¿dónde pusiste? ¿Qué más de dos? ¡Clipón! Ya να ξεκινήσουμε με την πρωταγωνίστρια του προηγούμενου παιχνιδιού μας, τη Χριστίνα, που κατάφερε να πάρει από το τραπεζί 4.000 ευρώ. Ενώ μέσα στο κουτί σου είχες... 7.500 ευρώ. 7.500. Ενώ πριν είχες... 5.000. Πάντως έπαιζες εκεί. Εκεί κοντά είναι. Εκεί κοντά και τελικά έφυγες από εδώ ευχαριστημένη, νομίζω. Ναι, ναι. Επιστρέφεις στην πατρίδα. Επιστρέφω, φεύγω. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, ναι. Εκεί που είσαι οδηγός. Ναι, ναι. Την αρχή θα σας κάνω και βόλτα, έτσι. Θα κάνεις βέβαια, ναι, με ανησυχεί λίγο η βόλτα, γιατί μου είπες ότι τράκαρες αμάξι σου. Με τα λεωφορεία θα πάω καλύτερα. Ναι, ναι, με τα λεωφορεία, οκ. Γιατί μου είπες ότι τράκαρες αμάξι του άντρα σου. Πώς έγινε το τρακάρισμα αυτό? Ήμουν λίγο αφηρημένη. Άμα μη μου λες τέτοια αφηρημένη και οδηγείς λεωφορείο. Και δεν είδα ένα κράσπεδο. Δεν το είδα. Έπα, και αυτό το κράσπεδο που εμφανίστηκε. Να προσέχουν τα κράσματα, παιδιά. Δεν έφυγα εγώ πάντως. Λοιπόν, καλή διασκέδαση και σήμερα. Είσαι δίπλα εδώ στο ροκά μας. Γεια σου, Γιάννη. Είσαι καλά? Και ο Γιάννης σήμερα μαζί μας. Γιάννη, θύμισε μας τι ποσό κέρδισες εσύ. 2.000 ευρώ. 2.000 ευρώ. Μια χαρά, λοιπόν. Και ο Χάρης Αναγνωστόπουλος. Σήμερα, για άλλη μια φορά, έτοιμος με τα κουτιά του. Πώς πάμε? Πολλά έτοιμα. Λοιπόν, George Best σήμερα, το συζητούσαμε και πριν. Ο μεγάλος George Best. Φοβερός παίχτης, φοβερές ατάκες. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Έχει πει κορυφαίες ατάκες. Κορυφαίες ατάκες, τα κοιτάζαμε λίγο πριν και βλέπαμε και πλάνα με τον δικηγόρο μας εδώ πέρα, το Χάρη. Τρομερός. Είναι ο πέμπτος Beatles ουσιαστικά, έτσι, το πέμπτο μέλος των Beatles, καθάρι. Και τι ατάκες σημειώσαμε από εκεί, Χάρη? Εγώ θυμάμαι, η αγαπημένη μου είναι αυτή που λέει: θυμάμαι, λέει, όταν έκοψα το ποτό και τις γυναίκες. Ήταν τα 20 χειρότερα λεπτά της ζωής μου. Τα 20 χειρότερα λεπτά της ζωής μου. Πάμε όμως τώρα να δούμε ποιος πήρε τη θέση της Χριστίνας. Και είναι η Μαριά εδώ, η Μαριάννα. Η Μαριάννα από τον νομό Λέσβου. Γεια σου, Μαριάννα. Χάρηκα. Χάρηκα πολύ. Με τι ασχολείσαι, Μαριάννα? Είμαι νηπιαγωγός. Εδώ, Αθήνα. Πειραιά. Στον Πειραιά. Και είσαι από τη Λέσβο ή τη Μυτιλίνη? Το γνωστό αστιάκι, εντάξει. Δεν φταίμε εμείς. Έχει γίνει, παιδιά, οπότε το χρησιμοποιούμε. Εσύ είσαι από τη Λέσβο. Από τη Λέσβο. Τέλεια. Από ποιο μέρος της Μυτιλίνης? Είναι η μαμά μου από τη Λέσβο, από τη Μυτιλίνη, και είναι μέσα από τη Μυτιλίνη. Μέσα από τη Μυτιλίνη. Έχεις πάει? Ναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε, αφού ενεργοποιήσουμε το χάρτη. Νομός Κορυνθίας, Λέχαιο. Ιράνια! Καλώς ήρθες στην παρέα. Καλώς σας βρήκα, Χρήστο. Η Ράνια, αυτό που θυμάμαι πριν δω εδώ την κάρτα, δεν την κοιτάω ακόμη. Να πω ότι από σένα θυμάμαι, δεν έχεις πάει διακοπές μια φορά μόνο με τον άντρα σου. Κάμπινγκ. Είχες κάνει κάμπινγκ και από τότε δεν ξαναπήγες. Και ότι έπαιζες δεξί μπακ σε μια ομάδα. Ναι, έπαιζες έκανα μια απόπειρα, δεν μου βγήκε και μετά από λίγο σταμάτησα. Σε ποια ομάδα? Έπαιζα στη γυναική ποδοσφαιρική ομάδα Κορίνθου, στον Άρη Κορίνθου. Έχει καλή γυναική ομάδα, νομίζω, ναι, η Κορίνθου. Ναι, ναι. Γιατί έχω γνωρίσει, είχα και μια συμφοιτήτρια που η κόρη της έπαιζε σε. Είχε πολύ, πολύ γερές παίχτριες. Ναι, απλά εμένα δεν με τράβηξε και μετά από λίγο σταμάτησα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δω τώρα τι άλλο λέει η κάρτα σου. Βάβαρη Ράνια. Ναι. Υπάλληλος τηλεπικοινωνιών τώρα. Ναι. Μένει στην Κορίνθου, στο Λέχιο, έτσι. Ναι. Εκεί μένει μαζί με. Με τον Γιάννη. Ναι.
Εκείνο, εγώ είσαι εκεί, εσύ ο Γιάννης και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι 6 μηνών. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε για τα λέμε, έτσι. Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Τα ποσά μας είναι τα ίδια, από ένα λεπτό μέχρι 60.000. Τι θα πιεις, πες μου. Τι να πιω τώρα, έχω. Ένα νεράκι. Θα πιω... Τσάι. Ένα τσαγάκι. Ένα τσαγάκι, ναι, παρακαλώ. Ναι. Για την, ναι, φίλη μας. Πάμε, Ράνια. Ξεκινάμε. Λοιπόν. Πρώτος γύρος. Θα ξεκινήσω με τον αριθμό 9, τον ομό Κυκλάδων, το Θάνο Πετρέλη. Το ξέρω, με σήμερα έχει βάλει. Είναι η βάσια στην μπλούζα. Την έβαλα για τη μάχη, την έβαλα. Η μάχη ή η βάσια είναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μοιάζει με τη βάσια. Μοιάζει με τη βάσια. Ναι, ρε βάσια. Πες ότι έβαλε τη βάσια, μίλα. Η Κωνσταντίνα έχει βάλει τη βάσια στην μπλούζα. Θάνος Πετρέλης θα παραμείνει. Κορυφαία, εντάξει. Είναι η μπλότη, εντάξει. Ξέρω, αλλά έχουμε τη δικιά μας μπλότη εδώ πέρα. Λέγε, Χρυσόστομε, πας κάνεις στοιχηματάκι. Θα κάνω καλή αρχή. Λέγε. Λοιπόν. Εγώ λέω το 1 ευρώ. Εγώ λέω το 750. 750. Τι πάμε. Καφεδάκι. Καφεδάκι. Καφεδάκι, οκ. Okay. 1, 2, 3, φύγαμε! Οχ. Ακριβά. Η Ράνια την πλήρωσε. Η Ράνια την πλήρωσε. Δεν πειράζει καθόλου. Πάμε παρακάτω, πάμε λοιπόν στο δεύτερο. Βάβαρη. Βάβαρη. Ιδιαίτερο επίθετο, ε. Ναι. Στο σχολείο με φωνάζανε Κόναν. Κόναν. Από το Βάρβαρος. Ναι. Κόναν η Βάβαρη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα πάω στη φιλενάδα μου εκεί, στο νομό Κορινθία, στο 15, στην Πέπη. Πάμε στην Πέπη. Πέπη. Γλυκό μου κοριτσάκι, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Η σχέση μας με τη Ράνια είναι και πελατειακή. Είναι πελατάκι σου. Είναι πελατάκι. Πελατάκι. Εσύ έχεις γυμναστήριο, δεν έχεις. Μαστήριο. Άρα έρχεται σε σένα. Ναι, το κορίτσι μου. Πάει καλά, είναι... Τώρα θα αρχίσει μετά τη γέννα, επειδή είναι πρόσφατα. Έχει γεννήσει, επανέρχεται το κορίτσι και θα το αναλάβουμε και πάλι. Τέλεια, σε σφράγισε. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, γλυκιά μου. Ευχαριστώ. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ. Γιάννη, στο κουτί σου. 1 ευρώ, να το 1 ευρώ. Εδώ ήταν, Χρυσόστομε. Το τσακ την κλείτωσες. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο κουτί, Ράνια. Λοιπόν, θα πάω στο φίλο μου τον Γιώργο, νούμερο 1, στο νομό Αχαΐας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Από εκεί είσαι κοντά στο Γιώργο, ε. Είμαστε, ναι. Πόση ωρίτσα. Κοντά είμαστε. Διακοφτώ. Καμιά 45 λεπτά. Ώρα. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Τα έχουμε όλα κοντά. Mm-hmm. Όπου και να θέλουμε να πάμε. Αθήνα, Πάτρα, Καλάβρη, τα Ναύπλιο. Και μόλις είναι ο δρόμος για Πάτρα. Όλα είναι πολύ κοντά. Okay. Μία ώρα. Έλα, Γιώργο. Για άνοιξε. 100 ευρώ. Τέλεια. Άνοιξε με τα 3 πρώτα κουτιά, εδώ με τη Ράνια, πρώην ποδοσφαιριστίνα. Ξέρεις κάποια γυναίκα που να... γνωστή που να παίζει ποδόσφαιρο? Όχι, δεν ασχολήθηκα. Έκανα την απόπειρά μου. Και τελείωσε, αυτό ήταν. Ναι, προσπάθησα, δεν μου βγήκε στην πορεία. Αλλά ξέρεις τι είναι το corner, ξέρεις. Δηλαδή, παρακολούθησε έναν αγώνα, ούτε αυτό θα μάθει. Δεν παρακολουθώ. Γι' αυτό, επειδή δεν με τράβηξε. Κάτσε, δεν... έπαιξε ποδόσφαιρο και δεν έχει μάθει το corner. Δεν το συνέχισα κιόλα. Το offside το μόνο. Δεν το συνέχισα. Δεν ασχολήθηκα. Έκανα την απόπειρά μου. Ναι. Μια φορά έπαιξε μόνο. Ένα, όχι. Θυμάμαι πιο πολύ ένα ωραίο ταξίδι που κάναμε στη Ρόδο. Αυτό δηλαδή μου έχει μείνει από το ποδόσφαιρο. Για να παίξουμε. Μα το ταξίδι είναι το σημαντικό. Και όχι αυτό, ο προορισμός. Ναι. Γι' αυτό και δεν με τράβει. Η διαδρομή προς το ταξίδι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ήθελα να δω αν με τραβάει, αν μου κάνει. Δεν μου βγήκε. Τι σου κάνει τελικά, τι σε τραβάει? Τα ταξίδια. Να το καταλάβω. Γι' αυτό μου έχει μείνει, ναι, το ταξίδι από το ποδόσφαιρο. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε στο τέταρτο κουτί. Λοιπόν. Θα πάμε στο νούμερο 3, στο Βλάση, νομό Αττικής. Πολύ ωραία, πάμε στο Βλάση. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστώ, Βλάση. Έσω έτοιμος. 1, 2, 3, φύγαμε! Wow. 10.000 έξω από το παιχνίδι. Δεν πειράζει. Άλλο ένα κουτί και αμέσως μετά προσφορά. Λοιπόν... Θα πάω στο 21, στη Βάσια. Πάλι νομό Αττικής. Πάμε στη Βάσια. Η Μπλότη, λοιπόν. Ράνια μου, καλή επιτυχία σου. Ευχαριστώ. Για να δούμε το κορίτσι μας, θα βγάλει. Έλα. Άλλο ένα άσχημο άνοιγμα. Ένα μεγάλο ποσό ακόμη φεύγει από το παιχνίδι. Φύγαν δύο σούπερ κόκκινα, αλλά όχι τα καλύτερα. Όχι 40, όχι 60. Καλησπέρα σας.
Ναι. Ξόδεψα, λέει, το 90% των χρημάτων μου στο ποτό και τις γυναίκες μου, λέει ο τραπεζίτης. Τα υπόλοιπα τα σπατάλησα. Α, εκεί τελειώνει. Εσείς το κάνατε αυτό? Α, ο Τζος Μπέστ. Το έχει πει, ναι. Όντως, πολύ ωραίο αυτό, ναι. Γιατί άλλο ξόδεψα, άλλο σπατάλησα. Τι θα κάνεις τα χρήματα αυτά, πώς θα τα ξοδέψεις και πώς θα τα σπαταλήσεις? Αναλόγως τι θα μας επιτρέψει ο τραπεζίτης. Τι θα δώσουμε στη Ράνια, κύριε τραπεζίτη? Έχουμε πολλά να κάνουμε. Με 900 ευρώ. 900 ευρώ, είσαι ok. Κοίτα, αν φύγω από εδώ με τα 900 ευρώ στο τέλος, θα είμαι σούπερ ευτυχισμένη. Όμως τώρα θεωρώ ότι πρέπει να στήσω. Άρα, 1, 2, 3. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τη Ράνια εδώ στο deal. Έχουμε 40 και 60.000 μέσα στο παιχνίδι. Ράνια, τι γίνεται? Είμαστε έτοιμοι για τη συνέχεια. Αρνήθηκες μια προσφορά 900 ευρώ από τον τραπεζίτη και πάμε τώρα στον δεύτερο γύρο. Πάμε με 40 και 60 μέσα στο παιχνίδι. Η Ράνια, να σας θυμίσω ότι είναι από τον ομό Κορίνθου και συγκεκριμένα το Λέχιο. Το Λέχιο, το οποίο απέχει, είπαμε, από την Κόρινθο 8 χιλιόμετρα περίπου. Πολύ κοντά, πάρα πολύ. Δίπλα είναι. Είναι το πρώτο χωριό μετά την Κόρινθο. Πώς λέγονταν παλιά, νομίζω, Κολομπότσι. Ναι. Αυτή είναι η παλιά του ονομασία. Κολομπότσι λεγόταν. Γιατί Κολομπότσι? Δεν το γνωρίζω. Έχει μεγάλη ιστορία σαν χωριό, αλλά δεν το γνωρίζω όπως το πω. Πάντως, εκεί πρέπει να ήταν το λιμάνι της αρχαίας Κορίνθου. Ναι, ήταν το πρώτο αρχαίο λιμάνι που υπήρχε. Ωραίο όνομα Κολομπότσι. Ναι, έχει... ναι. Τώρα το λένε και Λεχάιο. Είναι πιο... Τώρα το λένε και Λεχάιο. Το Λεχάιο, επειδή γράφεται Αλβαγιώτα. Ναι, είναι λίγο πιο. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θα πάμε στον αριθμό 12, νομό Κυκλάδων. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Μεθοδία, σας φράγησε. Για να δούμε η Μεθοδία τι θα βγάλει από μέσα. Άνοιξε το Μεθοδία. 750 ευρώ. Τέλεια. Ο Πάρης άτραξε την ευκαιρία και μας έβαλε πλώτη να ακούσουμε. Και έτσι, Ράνια, θα πάμε για το επόμενο κουτί, για το δεύτερο του δεύτερου γύρου. Λοιπόν... πάμε στο νούμερο 18, στην Κωνσταντίνα, νομός Φιότητας. Καλή επιτυχία σου. Ευχαριστώ. Η Κωνσταντίνα, λοιπόν, με καλή κοντά της και βεβαίως θα πάω. Ναι. Πες μου τι με θέλεις. Θα πάμε για καφέ, βάζουμε στοίχημα. Δεν μπορώ να μην δεχτώ αυτό το στοίχημα. Πολύ ωραία, κάτσε τώρα γιατί έχω αγωνία. Λοιπόν, έχω τα 10 ευρώ. Εγώ λέω ότι έχεις τα 1500. Τα 1500. Έτσι για να έχουμε μισότερη αγωνία. Ωραία, εντάξει, πάει. Okay. Πάει. Ποιος θα δει? Καφέ φούλε. Καφέ πολύ. Εδώ, όχι Κολωνάκι. Εδώ. Κολωνάκι. Κολωνάκι, Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι. Γιατί πάμε πλατεία Αγίας Ειρήνης? Όπου θέλετε. Okay, εκεί. Όπου θέλετε. Να τα χάλασε τώρα, παιδιά. Όπου θέλετε, ο Μιατσάι. Όπου θέλετε, κύριε Χρήστο. Κατάλαβα. Λοιπόν, είπες, πες ο Χρυσόστομε. 10 ευρώ είπα. Έχει αγωνία και ο Χρυσόστομος. 10. Τι είπα εγώ? 1500. Μπορώ να πω κάτι άλλο? Μπορώ να τα αλλάξω, κύριε Πρόεδρε? Είναι, εντάξει, μια χαρά, δεν πειράζει. 4.000. Καφέ δεν θα πιούμε. Εντάξει. Τρίτο κουτί. Λοιπόν, θα πάω στο 22, αν και το φοβάμαι λίγο το Γιώργο, γιατί είναι και λίγο μίδας, του έχει βγει το όνομα. Ναι. Στην Πάφο. Ράκια, ό,τι καλύτερο.
Άνοιξε. 50 ευρώ, Γιώργο! Ο Γιωργάκης! Παρακαλώ. Θυμάμαι, ναι. Μου λέει τη διπλασιάζω. Αν θυμάμαι πόσο ήταν η προσφορά προηγούμενη. 900 ευρώ ήταν. Άρα επί 2.800. Ευχαριστώ. Θυμάμαι, άρα υπάρχω. Χτυπάω το κουτί τρεις φορές. Σημαίνει πάλι ότι υπάρχω. Τι είμαι εδώ. Μία, δύο, τρίτη φορά. Τρίτος γύρος. Λοιπόν, τρίτος γύρος. Έχω μια φίλη Ράνια από την περιοχή σου. Είναι λίγο σπάνιο το όνομα. Δεν έχω συναντήσει πολλές κοπέλες με αυτό το όνομα. Ράνια. Ουρανία. Ουρανία, από ναι. Από το Ουρανία, ναι. Για συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 6, στον Ανέστη Νομό Δράμας. Ο Ανέστης. Ο Ανέστης κουρεύτηκε λιγάκι, κάτι καλό. Και τα μουσια και... Περιπήθηκες λίγο. Έβγαλε τα γυαλιά, αλλά έγινε πρόεδρο. Σοβαρεύτηκα τώρα, εντάξει, δεν μπορούμε. Κυρίλεψε ο Ανέστης. Για να δούμε. Καλή τύχη, φίλοι μου. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο την κούπα με προσοχή. Ναι, μην εσύ. Έλα, Ανέστη, μου άνοιξε εδώ. Φίλε, άμα εδώ ήταν. Κωνσταντίνα, εδώ πολύ κοντά. Ισχύει. Πάει. Ναι, ισχύει. Σε μεγάλη καρδιά, πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεύτερο κουτί. Δεν σε θέλω τόσο εύκολη. Έθελα λίγο. Ήθελα λίγο αντίσταση. Δεν πειράζει, εντάξει. Να. Το δεχτώ. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θα πάμε στο νούμερο 19. Στο Γιάννη Νομό Κοζάνη. Στο Γιάννη, βέβαια. Θα πάμε στο Γιάννη. Στο φίλο μα τον Μουστακαλή. Σε σφράγει στο Γιάννη. Καλή τύχη, λοιπόν. Ευχαριστώ, Γιάννη. Τι είπατε, ο Γιάννη, τι είπατε. Πριν μου είπες λίγο πιο. Μπρουτάλ. Τι είπατε, Γιάννη. Κάτι πιο... καλή τύχη. Πάμε, εσύ αντρικό, ωραία. Έλα, Γιάννη. Ανοίξω το σωμαργάλο. Ωραία, Γιάννη. Εντάξει, το σωμαργάλο. 5.000 ο Γιάννης έξω. Άλλο ένα κουτί. Λοιπόν... θα πάω στο 7, στη μάχη, στο νομό Εύρου. Πάμε στο 7. Καλή επιτυχία. Η μάχη, για να δούμε η μάχη τι θα μας δώσει. Η μάχη που θυμάμαι πια ότι ασχολείται με κατεψυγμένα ψάρια. Είναι σωστά. Αλήθεια, γιατί το λέγανε και οι γαλάτες, ότι τα κατεψυγμένα ψάρια είναι τα καλύτερα. Αυτά που αγοράζουν από τη Λουτεσία και όχι μέσα από τη θάλασσα. Γιατί δεν ξέρει τα ψάρια στη θάλασσα. Γιατί τα κατεψυγμένα από πού τα ψάρια. Σωστά, αλλά είναι άλλο ρε παιδί μου. Το κατεψυγμένο ψάρι είναι ακόμη καλύτερο, λένε. Ισχύει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο, αλλά είναι σίγουρα καλό. Οι βιταμίνες με την ψήξη ούτως ή άλλως. Έχουμε ένα φρέσκο και ένα κατεψυγμένο. Πούλησε μας το κατεψυγμένο. Πείσε μας να πάρουμε το κατεψυγμένο. Να σε πείσω. Ναι. Έχουμε ένα, μόλις το έχει βγάλει εδώ ο φίλος μου Δημήτρης και έχουμε και δίπλα. Εσύ λοιπόν πας σε ένα ιχθυοπολείο και σου λέει: έχω φρέσκο ψάρι. Τον είδες να το ψαρεύει, πότε είναι φρέσκο. Βλέπω το μάτι, βλέπω, κοιτάω το μάτι. Το μάτι. Ναι, αν είναι... δεν πρέπει να σου πω όλα τα κόλπα. Δυστυχώς. Έχουμε ωραία κουβέντα με τη μάχη αλλά... να κάνουμε ένα θερμό χειροκρότημα. Δεν είναι φρέσκο. Με ποιους τα μυστικά όλα. Δεν είναι... γιατί όλοι την πατάνε εκεί, έτσι δεν είναι. Όλοι την πατάνε. Σου λέει ναι, φρέσκο. Τρώτε ένα πολύ καλό κατεψυγμένο ψάρι. Μάλιστα. Κοιτάτε να δείτε, γιατί πραγματικά ακούς κατεψυγμένο και τρέχεις μακριά. Κάνετε λάθος, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Okay. Λοιπόν, να δω. Όχι. Όχι. Τώρα το δω όμως και θα το ξαναδούν, συγκριτώ. Λοιπόν, εδώ, μάχη μου και Ράνια, έχουμε κάτι φρεσκότατο. Ένα φρέσκο κόκκινο 250. Λοιπόν,
προσφορά. Όταν πάρει ο τραπεζίτης, με το καλό. Με την ησυχία του. Ναι. Ευχαριστώ. 2.800. Είναι πάρα πολύ καλά. Το φαροπιό εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε. Τι λες. Είναι πολύ καλά. Καλά. Αλλά βλέπω ότι έχω ξεκινήσει ανάποδα. Βέβαια, απ' την άλλη δεν λέει και τίποτα αυτό. Θα το πάω άλλο ένα γύρο. Άλλο ένα γύρο. 1, 2, 3. Πάμε παρακάτω. Παίρνω θέση. Και πάμε στον τέταρτο γύρο. Λοιπόν. Τέταρτος. Πολύ σημαντικός. Έχουμε 40 και 60 μέσα στο παιχνίδι. Και δεν πρέπει να τα χάσουμε αυτά που σα. Έστω το ένα. Πρέπει να κρατήσουμε το ένα τουλάχιστον. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, θα πάω στη φίλη μου την Άννα. Στο νούμερο 4, νομό Μαγνησίας. Που θα μου λείψουν και τα ανέκδοτά τη πολύ. Λέει ωραία, ναι. Ναι, συνέχεια, ασταμάτητα, με βομβαρδίζει. Καλά, σοβαρά μιλά. Ναι, ναι, ναι. Τα μαγειρά όλα. Ναι. Σοβαρά μιλά. Λες ανέκδοτα και δεν το ξέρουμε. Γιατί να το ξέρετε. Για λέγε, Άννα. Εγώ αυτό που ξέρω για σένα είναι. Εκτός από τα γνωστά, ότι είσαι αντιπρόεδρος, πρόεδρος και όλα αυτά. Ναι, και δεν συμμαζεύεται. Ναι, ότι είσαι και γλωσσομαθής. Ναι, αμέ. Μιλάω πάρα πολλές γλώσσες. Τι ακριβώς. Τι θέλετε, αφρικάνικα. Για πες μας. Αφρικάνικα. Αφρικάνικα. Ακούμπα κούλα, ούλα τα μπαούλα, λούπα που ακούμπα. Αυτό ξέρω και εγώ. Τι άλλο μιλάς. Τα ξέρεις τότε όλα, τα ξέρεις όλα τότε. Για πες μου ανέκδοτο, ανέκδοτο. Ναι. Από την τουλούμπα που είναι και γρήγορο. Πηγαίνει λοιπόν μια ξανθιά σε ένα ζαχαροπλαστείο. Δεν παρεξηγιάμαστε οι ξανθές έτσι. Λοιπόν, κύριε, τι υλικό είναι αυτό, σας παρακαλώ, μου λέτε. Α, αυτό κύριε μου είναι τουλούμπα. Αχ, κρίμα, άμα δεν το πάρει ο κύριος Λούμπας, μπορώ να το έχω εγώ. Τουλούμπα. Καλό, καλό, καλό. Λοιπόν, για ξεστάξει. Ράνια μου, καλή επιτυχία. Γειτονάκι, σταθερή αξία, εδώ ξέρεις εσύ τώρα, έτσι. Μην φοβάσαι τίποτα. Σε εμπιστεύομαι. Μην φοβάσαι τίποτα. Εγώ να μην δω μια φορά. Δες να δούμε, μόνο η Άννα. Μόνο η Άννα και εδώ. Δεν Γιώργο, εσύ περίεργος. Ναι. Όχι, Γιώργο. Έλα. Πάμε, πάμε, πάμε. Ναι, ναι. Τι θέλετε να πω. Καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι. Καλό είναι, είμαι σίγουρος. Είναι καλό, είναι καλό. Λοιπόν. Μπράβο! Δηλαδή, ζητά πολλά. Στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά, με το φως το πρωί και ένα καλώδι. Πάμε στο δεύτερο κουτί από το κύριο. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 14, στη Μαριάννα, στο νόμο Λέσβου. Μαριάννα. Είναι η πιαγωγός της παρέας. Ανοίγει το κουτί. Κρίμα. Έφυγαν οι 60 σε μια πολύ σημαντική στιγμή και πλέον αρχίζει το θρίλερ. Ένα τελευταίο κουτί και μόνο τις 40.000 έχεις, Ράνια, μέσα στο παιχνίδι. Για να δούμε λοιπόν. Πάμε με μεγάλη αγωνία σε αυτό το άνοιγμα. Για να δούμε. Λοιπόν, θα πάω... Είχαμε καταιγίδα αυτή τη στιγμή. Καταιγίδα, ναι, ναι, ναι. Και χρειάζεται προσοχή. Θα πάω στο 10, στο Φώτη, στο νομό Αχαΐας. Πάμε στο νομό Αχαΐας. Ράνια μου, εύχομαι μικρό κόκκινο. Για να δούμε ο συγγραφέας μας. Μακάρι. Άνοιξε. 2.000 ευρώ. 2.000 ευρώ έξω από το παιχνίδι. Οι 40 μένουν μέσα και καταιγίδα, πάμε σε μια προσφορά. Για να δω, δεν μπορώ να προσδιορίσω. Τι λες, μικρότερη από πριν. Αν δεν κάνω λάθος, πριν ήταν... 1.800. 2.800 ήταν πριν, ναι. Παρακαλώ. Με ρωτάει αν είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη. Τι πιστεύω για να δει αν έχω μάθει το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα είναι... λίγο μικρότερη. Βγάζουμε πόσα κουτιά τώρα. Τρία κουτιά. Είναι ο τελευταίος γύρος με τρία κουτιά. Κοίτα και τα τρία κίτρινα να βγάλω. Εντάξει, πάλι ικανοποιημένη θα είμαι και ακόμα και με τα 500 να φύγω, αλήθεια.
Οπότε... ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει η τύχη. 1, 2, 3. Συνεχίζει η Ράνια. Έχεις 1, 2, 3, 4, 5 κόκκινα, 3 κίτρινα. Ναι. Πάμε στο πρώτο από τα 3 κουτιά αυτού του γύρου. Λοιπόν, θα πάω στο 5, στο ονοματική, στη Ζέτα. Πάμε στη Ζέτα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Ζέτα μου. Εσείς τι λέτε, το στοιχηματισμό. Κόκκινο. Όχι, λέω στοίχημα. Α, στοίχημα, να πάμε για καφέ. Δεν προλαβαίνετε. Σωστή, έτσι. Έτσι, η Ζέτα έδωσε τη σωστή απάντηση. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει και το δεν θέλω. Όχι, δεν προλαβαίνετε. Αλλιώς. Δηλαδή... όταν κάποιος σας πλησιάζει, κάποιος σας λέει βάζουμε στοίχημα αυτό για καφέ, θα το δεχτείτε Ζέτα. Θα το... σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε σε τέτοιες στιγμές. Δεν μου αρέσουν τα στοιχήματα. Όχι. Το τι σας αρέσει όμως. Το τι μου αρέσει πάρα πολύ. Οκ. Okay. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Με προσοχή. Είναι κόκκινο. Είναι κίτρινο. Άνοιξε. Αλλά είναι τα 1000 ευρώ. Λίγο το κακό. 1000 ευρώ. Με τραβάει. Το δεύτερο κουτί. Λοιπόν, θα πάω... θα πάω στο 8 νομό Μεσσηνία, στη Μαρία. Καλή επιτυχία, Ζέτα. Ευχαριστώ. Ναι, Ζάνια. Ράνια. Μαρία, είσαι έτοιμη. Ναι, ναι. Άνοιξε. Μπράβο, Μαρία! 1 λεπτό. Κόκκινα, 2 κίτρινα. Πάμε στο επόμενο κουτί. Στο τρίτο κουτί αυτού του γύρου. Και αμέσως όλα, μετά προσφορά. Τώρα αυτά. Λοιπόν, θα πάω... θα πάω στο 13, στο νομό Αργολίδας, στο Βασίλη. Ράνια μου, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ, Βασίλη. Βασίλη, πάμε. Μπράβο, Βασίλη! 10 ευρώ έξω! 3 τα κόκκινα, 2 τα κίτρινα, οι 40 μένουν στο παιχνίδι! Το τηλέφωνο χτυπάει! Χτυπάει και θα το αφήσουμε να χτυπάει! Θα περιμένει ο τραπεζίτης! Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά περιμένουμε μια καλή προσφορά. Οι 40 μένουν και θα δούμε τι θα κάνει η Ράνια. Θα συνεχίσει ή θα σταματήσει. Deal or no deal. Σε λίγο μαζί. Σηκώσουμε το τηλέφωνο. Εντάξει, μην νομίζετε ότι έπαιρνε συνέχεια. Είχε σταματήσει ο άνθρωπος. Έτσι, μην έζηναν και το τραπεζίτη. Μάλιστα. Διπλασιασμός της προηγούμενης προσφοράς. Από 1.700, 3.400 τώρα. 3, πάμε για 2 κουτιά. Ακολουθούν 2 κουτιά. Ράνια, είναι ο γύρος με τα 2 κουτιά και μετά 1-1. 3.400. Ναι. Λίγη ησυχία παρακαλώ να σκεφτεί μόνη της η Ράνια.
επικίνδυνο με την τύχη που έχω σήμερα. Και... ένα, δύο, το σκέφτεται, βλέπω η Ράνια. 3.400 ευρώ. Γιατί είναι πολύ καλό το ποσό για... τρίτο χτύπημα! Συνεχίζει παρόλα αυτά. Συνεχίζει η Ράνια. Ρισκάρει πάρα πολύ βέβαια, αλλά η ελπίδα είναι αυτή που την οδηγεί. Στο βάθος βλέπει τις 40.000. Ναι. Όχι, δεν πάω για εκεί. Δεν πού πας. Πας. Σταματήσω πιο. Αλλά εντάξει. Για να δούμε λοιπόν. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα κάνεις. Ποτέ δεν ξέρεις και εντάξει. Θα είμαι ευχαριστημένη και με τα λίγα, οπότε δεν... Είσαι εσύ, αλλά είναι και ο εαυτός. Παίζουν δύο... πολλές φορές άγνωστοι μεταξύ μου τώρα. Δεν γνωριζόμαστε πάντα με το βαθύτερο, το σκοτεινό εαυτό μας. Αυτό είναι αλήθεια. Παίρνει περίεργες αποφάσεις. Για να δούμε. Πού οδηγούμαστε τώρα, που μας πάει. Εγώ δεν σταμάτησα ότι θα σταματήσεις. Και εγώ αυτό πίστευα. Α, είδες. Και ξαφνικά τρίτο χτύπημα. Δεν μπορεί να σου είναι εσύ. Κάτι άλλο. Κάποιο άλλο σε οδήγησε εκεί πέρα. Τι συμβαίνει μέσα μας, φοβερό. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Λοιπόν, θα πάω. 11, 22 ή 17. Θα πάω στο τυχερό μου, στο νούμερο 2. Στον ομό Αρκαδίας. Πάμε λοιπόν. Καλή επιτυχία, αγάπη μου. Τι μας δίνει. Εύχομαι κόκκινο. Ματίνα, τι γίνεται. Καλά. Εστράγησε. Η Ματίνα, μου επιτρέπεις να το πάρω. Βεβαίως. Να το δω. Και να σου το δώσω. Ωραία. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να δούμε τι γίνεται μέσα. Εγώ την έλυσα την απορία μου. Τώρα όλοι μαζί θα δείτε ότι μέσα σε αυτό το κουτί είναι, Ματίνα, τα 500 ευρώ! Μπράβο! Τα 500 ευρώ! Και ενώ όλοι πανηγυρίζουν, η Ράνια, βλέπετε, έχει καθυλωθεί στη θέση της. Κοιτάζει σαν την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Κοιτάζει το θαυμαστό κόσμο του Deal. Μια περιέργεια. Ξαφνικά όλα γίνονται πιο όμορφα. Προχωράει δίπλα της και εκεί που τρόμαζε, ξαφνικά βλέπει να ζωγραφίζεται κάτι ωραίο. Τι είναι αυτό όμως. Και πάλι μπορεί να αλλάξει όμως. Έτσι είναι η ζωή, μία πάνω, μία κάτω. Προχωράς λοιπόν με ένα ενθουσιασμό, αλλά και μια καχυποψία. Είμαι εγώ δίπλα σου για να δούμε αν θα περάσουμε από το πιο δύσκολο σημείο. Είναι αυτό το κουτί, 11, 20 ή 17, αμέσως μετά προσφορά. Και βεβαίως θα είναι διαφορετική προσφορά, εάν είναι μέσα οι 40.000. Σ' ακούω. Σίγουρα. Λοιπόν, θα πάω στο 20, στο νομό Αττικής, στην Ελεάνα. Πάμε λοιπόν στην Ελεάνα. Ράνια μου, θα μας λείψεις πολύ. Τα χεράκια στα μαγικά. Θα το δούμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ναι. Και... άνοιξε. 3.000! 3.000! Οι 40 παραμένουν! Οι 40 έμειναν! Και πλέον φαίνεται ότι έχει πάρει την απόφασή της ή σχεδόν την έχει πάρει η Ράνια. Θα δούμε τώρα. Ναι. Έξι χιλιάδες ευρώ. 6.000 ευρώ κατάφερες εκεί που σου είναι έτοιμη να σταματήσεις. Να πας στο επόμενο πολύ δύσκολο βήμα και να πάρεις τη μεγαλύτερη προσφορά που σου έχει κάνει στο παιχνίδι. 6.000 ευρώ. Σίγουρα. Πολλές φορές χάνουμε την αξία των χρημάτων εδώ στον deal. Αλλά σου προσφέρει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Έχεις δύο κόκκινα και τις 40.000. Ακολουθεί ένα κουτί βέβαια. Εάν φύγουν οι 40.000, έχασες το παιχνίδι. Σ' ακούω. Επειδή όντως... δεν ξεκίνησε καλά, δεν με πήγε καλά, αλλά έφτασε σε ένα σημείο πολύ
καλό θεωρώ για τα δικά μου δεδομένα. Δεν θα το διακινδυνεύσω άλλο. Γιατί, ναι, θα σταματήσω. Ένα, δύο, στόπεδο. Πουλήθηκε το κουτί με τον αριθμό 16 για 6.000 ευρώ. Και βεβαίως η απορία όλων μας είναι πού βρίσκονται οι 40.000. 11 ή 17. Πού πάμε, πες μου. Σ' ακούω. Θα πήγαινα στο 17. Εκεί θα πάμε λοιπόν. Στο 17. Μολάρι σας. Εύη, ξεστρόγησε. Αυτή τη φορά εύχομαι να έχω μεγάλο. Ξεστρογίζει η Εύη. Και για να δούμε εάν εδώ είναι οι 40.000. Εάν δεν είναι, απογοήτευση. Να τε στις 40! Να τε στις 40! Φοβερό, συγχαρητήρια. Άπτωση. Πάμε να ανοίξουμε για το 11, Δημήτρη. Άνοιξα το. Τα 5 ευρώ. 2 ευρώ. 2 ευρώ που λήθηκαν για 6.000 ευρώ. Ράνια, καλοφάγοντα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ, κύριε Σεκίνη.